συζητήσεις. Καλησπερίζω για αρχή τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Θόδωρο Καράογλου. Καλησπέρα, κύριε Καράογλου. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Μελιγκόνη, σε εσάς, συνεργάτες σας, τους φίλους τηλεθεατές. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με το θέμα στο οποίο αναφερόμασταν μόλις τώρα, καθώς αφορά και στην πόλη σας, στην εκλογική σας περιφέρεια, εν τη ευρία εννοία τέλος πάντων. Και θέλω να σας ρωτήσω, ακούσαμε σήμερα από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ότι η αστυνομία ερευνά τυχόν συνδέσεις των προτεργατών ή των φερόμενων ως προτεργατών σε αυτή την ιστορία με ακροδεξιούς, με νεοναζί, ακόμη και με ανθρώπους οι οποίοι ήταν και στα συλλαλητήρια για το Μακεδονικό. Μιλάμε για μια πολυπλόκαμη κατάσταση από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι. Ναι, από ό,τι έχει αποδειχθεί όμως η αστυνομία κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά της και αυτό το απέδειξε γιατί μέσα σε λίγες ώρες συνέλαβε τον δράστη και βέβαια από ό,τι λέγεται και ακούγεται έχει ταυτοποιήσει και τους υπόλοιπους της συμμορίας αυτής, 8 άτομα λέει ότι ήταν συνολικά και είναι θέμα χρόνου, μπορεί και τώρα δηλαδή κάποιοι από αυτούς να έχουν συλληφθεί. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Με την σύλληψη όλων αυτών των δραστών, αλλά και με τους ελέγχους που έγιναν στους συνδέσμους φιλάθλων, νομίζω ότι σιγά σιγά ένα απόστημα το οποίο ταλαιπωρεί την κοινωνία μας δυστυχώς πολλά χρόνια θα σπάσει και πρέπει να σπάσει, γιατί είναι πολύ θλιβερό αυτό το οποίο συνέβη. Έχει όλο τον Νικόλαο τον έχει συγκλονίσει. Η δολοφονία ενός αθώου παιδιού που δεν συμμετείχε σε οπαδικό καυγά ή σε ραντεβού θανάτου, ή δεν ξέρω πώς αλλιώς τα λένε αυτοί οι κάφροι, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν ένα τυχαίο παιδί που βρέθηκε στο λάθος σημείο και σκοτώθηκε χωρίς να υπάρχει κανείς λόγος. Βέβαια αναρωτιέμαι, επειδή στο παρελθόν είχαμε δει και πολιτικές συγκρούσεις για το θέμα, εάν εδώ μπαίνει και σε νέα διάσταση όλη η συζήτηση που είχε γίνει για το ποιοι ήταν ακριβώς αυτοί που πήγαιναν στα διάφορα σχολεία και επετίθεντο σε πρόσφυγες, για το τι ακριβώς είχε γίνει και για αυτούς που είχαν πάει και είχαν κάνει δολοφονική επίθεση στο χώρο, σε αυτή την κατάληψη, τη Λιμπερτάτια, μήπως γυρνώντας τον χρόνο προς τα πίσω η Νέα Δημοκρατία θα έπρεπε να έχει λίγο πιο καθαρή γλώσσα σε αυτά τα θέματα. Κοιτάξτε, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτή που προσπαθεί να εξηγένει το συγκεκριμένο χώρο. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι διαχρονικό, έχει ξεκινήσει αρκετά χρόνια τώρα και σας λέω ότι εγώ τα χρόνια που ήμουν πιο ενεργός αθλητικά, πήγαινα δηλαδή και παρακολουθούσα τους αγώνες ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλεϊ κτλ. Ναι. Είμαι άνθρωπος που μου αρέσει πάρα πολύ ο αθλητισμός. Είμαι μέλος της αθλητικής οικογένειας του Γυμναστικού Συλλόγου Ηρακλής, του ιστορικότερου σωματείου της Ελλάδος και ήμουν τακτικά στα γήπεδα. Δεν υπήρχαν αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι σημάδια των καιρών και πραγματικά είναι αρρωστημένες καταστάσεις που πρέπει να σταματήσουν. Θεωρώ ότι η αστυνομία θα κάνει τη δουλειά της, θα φτάσει όπου πρέπει να φτάσει, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει εμείς να παρακολουθούμε αμέτωχοι. Και όταν λέω εμείς, εννοώ και γενικότερα την ελληνική κοινωνία και τους παράγοντες ειδικά του ποδοσφαίρου, γιατί κυρίως εκεί γίνονται τα επεισόδια βίας, αλλά και εμάς με την έννοια ως κυβέρνηση, ως πολιτεία, ως οργανωμένη πολιτεία. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξουν μέτρα, δεν πρέπει να πάει άδικα αυτό το παιδί ο Άλκης χωρίς να λυθεί το πρόβλημα και νομίζω ότι πρέπει να υπάρξουν μέτρα προς πολλές κατευθύνσεις. Δηλαδή θεωρώ κατά την άποψή μου ότι θα πρέπει να εξεταστεί ο ρόλος που έχουν οι σύνδεσμοι φιλάθλων. Ναι. Αν οι σύνδεσμοι φιλάθλων είναι κολαπτήρια ανθρώπων οι οποίοι θέλουν βία, θέλουν ένταση, που δεν διστάζουν ακόμη και να σκοτώσουν φίλους, συγγενείς τους, συμμαθητές τους, γνωστούς τους, που απλά έτυχε να υποστηρίζουν μια άλλη ομάδα, τότε δεν υπάρχει νόημα να υπάρχουν. Αλλά βέβαια και οι ίδιοι οι ηγέτες των αθλητικών συλλόγων και ειδικότερα των ΠΑΕ, που προφανώς από την επένδυσή τους θέλουν να βγάλουν λεφτά, θα πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει να τους εντοπίσουν και να τους απομακρύνουν. Δεν είναι φίλαθλοι, δεν είναι οπαδοί της ομάδας τους αυτοί. Αυτοί είναι εγκληματίες και κάνουν κακό στην επένδυσή τους. Τώρα, για να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, θέλω να σας ρωτήσω, ακούσαμε σήμερα τον κύριο Σταϊκούρα ουσιαστικά να αδειάζει τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Σκυλακάκη, και να λέει ότι προφανώς και οι φτωχοί έχουν αυτοκίνητα. Εμένα το ερώτημά μου είναι, μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση, είναι δυνατόν να ακούγονται τέτοια πράγματα από μέλη της κυβέρνησης και σαν να μην τρέχει τίποτα?
δεν άκουσα την ακριβή δήλωση του Θόδωρου του Σκυλακάκη και γι' αυτό το λόγο δεν θέλω να σχολιάσω. Θέλω να πω όμως ότι. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ένας τόσο επιμελής βουλευτής επί δύο μέρες δεν βλέπει δελτία ειδήσεων και δεν διαβάζει εφημερίδες. Θέλω να σας πω ότι θεωρώ ότι ο Θόδωρος Σκυλακάκης είναι ένας σοβαρός άνθρωπος. Mm-hmm. Μπορεί εν τη ρήμη του λόγου του να είπε κάποια έκφραση που δεν θα έπρεπε να την πει. Mm-hmm. Εγώ πιστεύω ότι όχι απλώς έχουν και αυτοκίνητα, πρέπει και να έχουν αυτοκίνητα. Η κοινωνία μας δεν είναι τόσο ταξικά διαστρωμένη που οι φτωχοί δεν έχουν να φάνε, δεν έχουν αυτοκίνητα. Προφανώς έχουν από όλα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ σε αυτό που στέκομαι και είναι το πιο σημαντικό, mm-hmm. είναι ότι η κυβέρνηση προσπαθεί σε μια δύσκολη στιγμή λόγω της ενεργειακής κρίσης που έχει δημιουργήσει και τεράστιο πρόβλημα ακρίβειας, mm-hmm. να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό με μια σειρά μέτρων. Ένα πλέγμα μέτρων, διαφόρων μέτρων. Πρώτα-πρώτα προσπαθεί να επιδοτήσει άμεσα όλους και μάλιστα ξεκινάει από τη λογική. Τα νοικοκυριά, τα φτωχότερα που πληρώνουν λογικά και μικρότερους λογαριασμούς ΔΕΗ, να πάρουν μεγαλύτερη επιδότηση. Αυτό φαίνεται. Ήδη και εγώ πήρα σήμερα το λογαριασμό της ΔΕΗ, είδα ότι ήταν ένα ποσό Α, 450 ευρώ, και είχα μια έκπτωση 169 ευρώ. Προφανώς αυτό ισχύει σε όλους τους λογαριασμούς. Όταν θα μας έρθει ο λογαριασμός, θα γράφει από κάτω ποια είναι η συμβολή του κράτους, mm. η έκπτωση που δίνει η ΔΕΗ ή ο πάροχος, ο ιδιώτης πάροχος, γιατί έχουμε και ιδιώτες πάροχους, έτσι ώστε να ελαφρυνθεί λίγο ο λογαριασμός. Αυτό είναι το ένα. Η άμεση επιδότηση δηλαδή. Το δεύτερο είναι η κυβέρνηση φροντίζει να μεγαλώσει το εισόδημα του κάθε Έλληνα πολίτη, του νοικοκυριού. Και πώς το κάνει αυτό? Με δύο τρόπους. Πρώτα-πρώτα με αύξηση του κατώτατου μισθού. Ήδη από 1η του 2022 έχει μια μικρή αύξηση 2%, το 650 έγινε 663. Και από 1 Μαΐου, σε τρεις μήνες είναι αυτό κύριε Μιλιγκούνη, δεν είναι παραπάνω, από 1 Μαΐου θα έχουμε μια γενναία ακόμη αύξηση. Η εκτιμήση όλων είναι ότι θα είναι τουλάχιστον συν 6%. Άρα αυτό σημαίνει, ενώ 31 12 του 2021 ο κατώτατος μισθός ήταν 650 ευρώ, από 1 Μαΐου, σε τρεις μήνες ακόμη, θα είναι τουλάχιστον 703 ευρώ. Μπορεί να είναι και περισσότερο. Και βέβαια από την άλλη πλευρά φροντίζει να μειώσει και τις φορολογικές επιβαρύνσεις των πολιτών, έτσι ώστε να έχουμε περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα όλα τα νοικοκυριά. Μόλις χθες ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε έκπτωση κατά 13% του ένφια. Οπότε σύμφωνη. Συνολικά με το 22% που δώσαμε τον Αύγουστο του 19, mm-hmm. συν το 13% τώρα, υπερβαίνουμε και το στόχο που είχαμε βάλει στο προεκλογικό μας πρόγραμμα για μείωση του ένφια κατά 30%, γιατί ήδη είμαστε στο 35%. Και αυτό έρχεται να προσθεθεί σε όλα τα άλλα μέτρα. Δεν υπάρχει όμως ένα θέμα προτεραιοτήτων, κύριε Καράογλου. Δηλαδή τώρα αυτή η χθεσινή ανακοίνωση του κυρίου Μητσοτάκη θα κοστίσει 350 εκατομμύρια στον προϋπολογισμό. Αφορά κυρίως το συμπληρωματικό φόρο που συνδέεται με τις μεγαλύτερες ακίνητες περιουσίες. Όταν με τα μισά, με 160 εκατομμύρια, θα μπορούσατε να έχετε σχεδόν μηδενή στο ΦΠΑ στο ψωμί, ας πούμε. Όχι, όχι. Δεν είναι έτσι. Υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία. Αν θέλετε, τα έχω και διαθέσιμα, μπορώ να σας πω και νούμερα. Σας λέω ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών θα έχει μείωση του έμφυα. Η συντριπτική πλειοψηφία. Ένα ποσοστό γύρω στο 20% θα είναι περίπου στα ίδια. Και ένα ποσοστό 6%, δηλαδή αυτοί που έχουν ακίνητα μεγάλες αντικειμενικές αξίες, θα πληρώσουν περισσότερο. Δεν ισχύει επομένως το επιχείρημα αυτό. Εκτός αυτού, να τονίσω και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Από το 2018. Το 2022 ο έμφυα θα είναι μειωμένος κατά 860 εκατομμύρια, περίπου ένα δισέκπτωση. Ναι. Αυτό είναι έκπτωση που μοιράζεται σε όλο τον ελληνικό λαό. Θεωρώ λοιπόν ότι ακολουθούμε ένα πρόγραμμα που έχει συγκεκριμένες προτεραιότητες. Στη δύσκολη φάση που διανύει η ελληνική κοινωνία λόγω της ακρίβειας που είναι εισαγόμενη, δεν είναι δική μας, αλλά πρέπει να την αντιμετωπίσουμε, δίνουμε ανάσες και δίνουμε ανάσες με την απευθείας επιδότηση σε όλους τους λογαριασμούς των παρόχων της ηλεκτρικής ενέργειας, με την αύξηση του διατεθειμένου εισοδήματος, με τη μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων, με διαρκείς και συστηματικούς ελέγχους στην αγορά. Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Και κάτι σημαντικό, κύριε Μελιγκούνη, δεν τελειώσαμε με αυτό, εδώ. Δεν τελειώσαμε εδώ. Ο Πρωθυπουργός έχει πει επανειλημμένως και ο Χρήστος ο Σταϊκούρας το είπε σήμερα στη Βουλή, mm-hmm. ότι εξετάζουμε και άλλα πράγματα. Δεν αποκλείουμε και τη μείωση του ΦΠΑ σε συγκεκριμένα προϊόντα. Μάλιστα. Όλα είναι υποέλεγχο. Θα δούμε ποιες είναι οι αντοχές της ελληνικής οικονομίας, που δόξα τω Θεώ πάει καλά. Θα δούμε τι δυνατότητες έχουμε και αναλόγως θα προχωρήσουμε. Κύριε Καράγλου, σας ευχαριστώ για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Μελιγκόνη.